Στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον Νίκο Ζούρου, Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο απολιθωμένο δάσος Ιγρίου Λέσβου και καθηγητή γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλησπέρα σας, κύριε Ζούρο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης να βρεθείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε μια περίοδο που το ένα ταξίδι διαδεχόταν το άλλο, το ένα σημαντικό ζήτημα ερχόταν να καλύψει το άλλο. Και θέλω να ξεκινήσω καταρχάς με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Σικάγο, που πήρε μια παγκόσμια διάσταση το θέμα, και το ερώτημα που τίθεται είναι πολλαπλά τα ωφέλη από μια τέτοια ενέργεια. Κοιτάξτε να δείτε, είναι σίγουρα ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ότι στα πλαίσια αυτής της τόσο σημαντικής επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ επέλεξε να βρεθεί στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού, όπου από τον Νοέμβριο του 2015 και μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 θα φιλοξενείται η μεγάλη έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου με θέμα Αιγαίο, η γέννηση ενός αρχιπελάγους, όπου γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιάσουμε τα γεωλογικά μνημεία των νησιών του Αιγαίου και κυρίως βέβαια της Λέσβου, όπως καταλαβαίνετε, μια και η Λέσβος κυριαρχεί σε αυτή την έκθεση, να δείξουμε στο αμερικάνικο κοινό αλλά και στην ελληνική ομογενειακή κοινότητα τις ομορφιές της Λέσβου και όλων των νησιών του Αιγαίου Πελάγους. Μια προσπάθεια η οποία νομίζω ότι βρίσκει ανταπόκριση. Είναι πραγματικά χιλιάδες οι επισκέπτες που είδαν την έκθεση. Πριν από λίγο μιλούσα με την κυρία Κάλαμο, την διευθύντρια του μουσείου, η οποία με ευχαρίστησε για άλλη μια φορά για την φιλοξενία της έκθεσης και που μετέφερε και τις εντυπώσεις του Πρωθυπουργού, που ήταν ιδιαίτερα θετικός, ρωτούσε συνέχεια για τα εκθέματα, για τα ευρήματα του απολιθωμένου δάσους. Θεωρούμε ότι αυτή η έκθεση είναι ένας μεγάλος πρεσβευτής και του νησιού μας, αλλά και της χώρας μας γενικότερα στο εξωτερικό. Ήδη μετά την παρουσίασή της στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πρέπει να πω ότι ξεκινήσαμε ουσιαστικά να κάνουμε αυτή την έκθεση προσβλέποντας ότι θα προσελκύσουμε κυρίως σχολεία προς τη Λέσβο στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων, σε μια περίοδο που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη τα τελευταία 2 χρόνια για το νησί. Και στη συνέχεια ταξίδεψε στη Ρώμη, στα πλαίσια της μεγάλης έξπο, της παγκόσμιας έκθεσης δηλαδή που φιλοξενούσε η Ιταλία, στο Σικάγο και στη Μόσχα, όπου παρουσιάστηκε με τη βοήθεια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στα πλαίσια του αφιερωματικού έτους Ελλάδας-Ρωσίας. Σας είχαν ενημερώσει πριν πάει ο Πρωθυπουργός να δει την έκθεση, είχε επικοινωνία? Ναι, υπήρχε επικοινωνία του Μουσείου όταν η ελληνική πρεσβεία, μια και ο πρεσβευτής της Ελλάδας στις ΗΠΑ, είχε ήδη επισκεφτεί την έκθεση πριν από 2 μήνες περίπου, όπου και πάλι είχαμε επικοινωνία και είχα μάθει για τις εντυπώσεις του. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιασμένος. Είχε πει ότι αυτή η έκθεση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την πρεσβεία της Ελλάδας στις ΗΠΑ, προκειμένου να διαφημίσει τις ομορφιές της Ελλάδας. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για προσέλκυση ξανά Αμερικάνων τουριστών στην Ελλάδα, και το να υπάρχει μια μόνιμη μια έκθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα στις ΗΠΑ είναι αναμφισβήτητα ένα ατού, θα έλεγα, για τις διεργασίες και για τις προσπάθειες οι οποίες κάνει η ελληνική πρεσβεία για το σκοπό αυτό. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η επίσκεψη και το γεγονός ότι απέσπασε πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις και από τον πρέσβη εκεί, ήταν αυτό που οδήγησε και στην πρόταση της ελληνικής πρεσβείας να παραθέσει τη δεξίωση προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού στο μουσείο, που είχε σαν αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός περίπου μια ώρα να περιηγηθεί την έκθεση, να θαυμάσει τα εκθέματα, να ρωτήσει για αυτά, όπως μου έλεγε η κυρία Κάλαμος, ρωτώντας ένα προς ένα για τους απολιθωμένους κορμούς, για το ποια είναι η ηλικία τους, για το από ποια νησιά προέρχονται τα υπόλοιπα εκθέματα της έκθεσης, μια και η Λέσβος, όπως σας είπα, κυριαρχούσε παντού. Και με αυτό τη θετική άβρα, θα έλεγα, στη συνέχεια μίλησε στους Έλληνες ομογενείς και μίλησε για τη δύναμη της Ελλάδας, τις αξίες της χώρας και τη δυνατότητα που έχει, στηριγμένη σε αυτές τις αξίες, στους πόρους μας, που είναι το περιβάλλον και ο πολιτισμός μας, να προσελκύσουμε ξανά
περισσότερους επισκέπτες στην Ελλάδα και κυρίως ποιοτικούς επισκέπτες, μια και η ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού είναι το ζητούμενο. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα του εξωτερικού είναι πολλαπλάσια καλύτερη από την Ελλάδα του εσωτερικού, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, με την έννοια πια, κύριε Ζούρο, ότι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους, ένα κόσμημα για τη χώρα μας, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ένας τόπος όπου κατά την έλευση του Πρωθυπουργού στη Λέσβο να το είχε επισκεφθεί εν τούτης, όμως η διάσταση όλη ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην επίσκεψη στο Μουσείο του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, δείτε, εδώ είναι μια συγκεκριμένη επίσκεψη με μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλη προβολή. Είναι απίστευτα χρήσιμη η επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανές είναι ότι ελπίζουμε σε μελλοντικές επισκέψεις και του Πρωθυπουργού και άλλων σημαντικών προσωπικότητων στη Λέσβο να επισκεφθούν το Μουσείο, γιατί πιστεύουμε ότι όποιος επισκέπτεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας γίνεται από μόνος του ένας μεγάλος πρεσβευτής αυτής της τεράστιας κληρονομιάς την οποία διαθέτουμε και την οποία προσπαθούμε να προβάλλουμε γιατί αξίζει τον κόπο. Μιλάτε για έλευση επισκεπτών με αφορμή αυτό το γεγονός που έγινε στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών και θέλω να σας πάω στο 16ο Συνέδριο Τουρισμού με θέμα τουρισμός και ανάπτυξη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ήσασταν χθες βασικός ομιλητής στην έναρξη του συνεδρίου, εσείς και ο κύριος, αν δεν απατώ, ο κύριος Παντερμαλής. Και θα ήθελα καταρχάς την εικόνα που είχατε από αυτή την ομιλία και το τι σας μετέφεραν όλοι οι ενασχολούμενοι με τον τουρισμό. Πρέπει να σας πω ότι ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι ουσιαστικά ο σύνδεσμος που περιλαμβάνει όλους τους φορείς του τουρισμού. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, γίνεται για 16 χρόνια. Ήταν προσκεκλημένος ο Πρωθυπουργός, ήταν ομιλήτρια η Υπουργός Τουρισμού και πάρα πολλές προσωπικότητες. Και για μένα προφανώς ήταν πολύ τιμητικό το γεγονός ότι ήμουν μαζί με τον πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης προσκεκλημένος να εκπροσωπήσω τους φορείς του πολιτισμού σε μια συζήτηση του κατά πόσον από τη μια μεριά οι πολιτιστικοί φορείς και από την άλλη μεριά η γαστρονομία και οι φορείς που ασχολούνται με αυτό, με την ελληνική κουζίνα, με τα ελληνικά τρόφιμα, μπορούν να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για να κάνω γέφυρα και με το προηγούμενο θέμα, να σας πω ότι ο βασικός μας στόχος είναι η έκθεση την οποία επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και να ανοίξει καινούργιες αγορές στην Αυστραλία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, όπου υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά της Ελλάδας. Η Υπουργός Τουρισμού χτες αναφέρθηκε σε αυτές τις καινούργιες αγορές, στην προσπάθεια η οποία γίνεται να ανοίξουν στις καινούργιες πτήσεις, στις απευθείας πτήσεις που συνδέουν το Πεκίνο με την Ελλάδα. Και που βέβαια κάθε αναφορά στη Λέσβο, όπως μπορείτε να καταλάβετε, είναι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι ικανό να προσελκύσει καινούριους επισκέπτες, να βάλει τη Λέσβο μέσα στο χάρτη των τουριστικών προορισμών της Ελλάδας και να μην είναι μόνο η Σαντορίνη ή η Κρήτη ή η Ρόδος, τα νησιά που ακούγονται στην τόσο μακρινή Κίνα, αλλά τόσο δυναμική, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη, και που σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού η τουριστική αγορά της Κίνας είναι το μέλλον για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευρώπη, καθώς όλο ένα και περισσότεροι έρχονται και επισκέπτονται τη χώρα μας. Αν δούμε το τι γίνεται σήμερα, αυτή την περίοδο, τον Οκτώβριο μιλάω, στο αεροδρόμιο των Αθηνών, πόσο έχει αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών που έρχονται στη χώρα μας και βέβαια αυτοί κατευθύνονται κατευθείαν σε άλλους προορισμούς, όπως είπαμε, είτε είναι η Κρήτη, είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Μύκονος, είτε είναι η Ρόδος. Η προσπάθεια για να προβάλλουμε τη Λέσβο και μέσα με την ανάδειξη των φυσικών μνημείων μπορεί να σημάνει πάρα πολλά στην ανάπτυξη του τουρισμού. Και αυτό είναι το ζήτημα το οποίο ανέπτυξα και στο συνέδριο, πώς ακριβώς η αναγνώριση της Λέσβου ως παγκόσμιο γεωπάρκο από την UNESCO
μπορεί να ξεκλειδώσει και να ανοίξει καινούργιες δυνατότητες. Δυνατότητες φυσικά που για να αξιοποιηθούν χρειάζεται η συνέργεια και η συνεργασία όλων. Και ο ΣΕΤΕ, αλλά και οι αεροπορικές εταιρείες και όλοι αυτοί που άκουσαν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω. Δέχτηκα συγχαρητήρια στη συνέχεια. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη ΛΕΣΒΟ και για την προσπάθεια που γίνεται στον τομέα αυτό. Και νομίζω ότι θα έχουμε πολλά θετικά πράγματα να περιμένουμε για την επόμενη χρονιά. Κύριε Ζωρέ, ευχής έργων είναι αυτό. Έχετε αναφερθεί ξανά στο παρελθόν για την ανάγκη το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο απολυθωμένο δάσος Ιγρίου να γίνει ο πολιορκητικός κρυός, έτσι ώστε να ανοίξουν οι πύλες της τουριστικής ανάπτυξης τουλάχιστον για τον τόπο, χωρίς βεβαίως να ξεφεύγουμε των μέτρων, γιατί δεν είναι η Λέσβος ένας τόπος όπου μπορεί να γίνει η Μύκονος ή η Σαντορίνη. Νομίζω ότι αυτό είναι εύκολα αντιληπτό. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, το να καταβάλλετε τόσο μεγάλη προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία του, αλλά να μην βρίσκεται συνοδοιπόρους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, της πολιτικής σκηνής, της αναπτυξιακής σκηνής, σας προβληματίζει? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν είναι μόνο στη Λέσβο, γενικότερα στην Ελλάδα, το θέμα των μνημείων αυτών των φυσικών δεν είναι τόσο γνωστό, και αυτό έχει δημιουργήσει κάποιες συγχύσεις για τη δυναμική που μπορεί να έχουν αυτές οι περιοχές. Ωστόσο, το ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μεγάλο. Και αυτό αποδεικνύεται από τα εκατομμύρια των ανθρώπων που σειραίουν σε άλλους προορισμούς, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί και στα φυσικά μνημεία άλλων χωρών. Στην Ελλάδα έχουμε μεγαλωθεί. Αναφορικά με την αξία και την δυναμική που έχει ένα δάσος 20 εκατομμυρίων ετών. Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό μνημείο, το οποίο αν το προβάλλουμε όπως του αξίζει, μπορεί από μόνο του να φέρει πάρα πολλά ωφέλη στην τοπική ανάπτυξη. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι ο στόχος δεν είναι να γίνουμε ούτε Μύκονος ούτε Σαντορίνη. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, υπάρχουν και συγκεκριμένα προβλήματα που συνοδεύουν αυτή την τόσο μεγάλη αύξηση. Η Λέσβος έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά, αν τα αναδείξουμε και αν τα αξιοποιήσουμε, μπορούμε να φέρουμε επισκέπτες όχι τόσο μεγάλου σε αριθμό, όσο ανθρώπους οι οποίοι να καταλαβαίνουν την αξία αυτών των πραγμάτων και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ξοδέψουν πολύ περισσότερα για να απολαύσουν αυτές τις μοναδικότητες που μόνο η Λέσβος μπορεί να τους προσφέρει. Και θεωρώ ότι μπορούμε σε αυτό να στηριχτούμε και να μιλήσουμε για ουσιαστική ανάπτυξη. Αρκεί να πιστέψουμε ότι αυτό είναι εφικτό. Εγώ το πιστεύω γιατί το έχω δει να συμβαίνει. Δηλαδή έχω δει αντίστοιχες περιοχές, οι οποίες στηριγμένοι ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορώ να σας πω και υποδέστερα από αυτά της Λέσβου, έχουν δημιουργήσει μια τρομακτική επισκεψιμότητα υψηλού επίπεδου επισκεπτών. Λαμβάνοντας υπόψη και αυτό το οποίο τουλάχιστον επιδιώκουν σύμφωνα με τα συμφραζόμενα των υπευθύνων, το γεγονός ότι θέλουμε επισκεψιμότητα στη Λέσβο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι ένας τόπος όπου μπορεί να συγκεντρώσει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους επισκέπτες. Αλλά επειδή γίνεται επισκέπτες πολλών συνεδρίων τεράστιας εμβέλειας, ήσασταν στο συνέδριο Γεωπάρκων Ασίας και Ειρηνικού που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα. Ήσασταν στο συνέδριο στην Τουρκία με θέμα Εθνικό Συνέδριο Γεωμορφολογίας. Από άκρους άκρη του πλανήτη τρέχει. Θα ήθελα να μου πείτε όσο πιο περιεκτικά γίνεται και μέσα στο πλαίσιο της ώρας που διαθέτουμε, ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα που αποκόμισατε τόσο από το Συνέδριο Γεωπάρκων Ασίας και Ειρηνικού, όσο και από το Εθνικό Συνέδριο Γεωμορφολογίας που είναι στην Τουρκία? Αυτό που πραγματικά και στα δύο συνέδρια είδα είναι ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τη δουλειά η οποία γίνεται στη Λέσβο για την ανάδειξη τέτοιων μνημείων. Η Λέσβος, όσο κι αν φαίνεται δύσκολο να είναι πραγματικότητα αυτό, θεωρείται πρότυπο για την ανάδειξη τέτοιων περιοχών και υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία δίπλα μας μας βοήθησε φέτος τη χρονιά, δηλαδή εννοώ οι επισκέπτες από την Τουρκία,
βοήθησαν την τοπική οικονομία σημαντικά. Οι άνθρωποι είχαν, δεν μπορώ να σας πω, και μια ανησυχία, γιατί είχαν ακούσει όλες αυτές τις φήμες ότι θα διακοπεί η σύνδεση της Τουρκίας με την Ελλάδα, και με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ανακούφιση όταν τους έλεγα ότι όχι, το θέμα έχει λήξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με αυτό. Εξάγουμε και... τεχνολογία και μάθω, κύριε Ζούρα. Σαφώς, σαφώς. Ναι. Εξάγουμε τεχνολογία, εξάγουμε γνώση και μεθοδολογία στο πώς μπορούμε να αναδείξουμε τέτοιου είδους μνημεία, και σε χώρες από τη μια μεριά όπως η Τουρκία, αλλά και σε χώρες όπως η μακρινή Κίνα, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν. Ήδη μέσα στον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα έχουμε δύο αντιπροσωπείες οι οποίες θα έρθουν από την Κίνα. Υπογράφουμε συνεχώς συμφωνίες συνεργασίας. Μεταβαίνουμε εκεί προκειμένου να μεταφέρουμε αυτή την τεχνολογία όπου μας καλούν. Και πρέπει να σας πω ότι ήδη σε 18 μουσεία στην Κίνα προβάλλεται η Λέσβος με μόνιμα εκθέματα, με φωτογραφίες, με ευρήματα από το απολιθωμένο δάσος, και υπάρχει σε μουσεία, σε οδηγούς παντού μία ανάδειξη και παρουσίαση αυτού του σημαντικού μνημείου. Είναι θετικό το πρόσημο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί να αναφερθείτε αναλυτικά το τι είπατε και το τι διεμήφθη μεταξύ σας και μεταξύ των επιστημών αντίστοιχου αντικειμένου, θα χρειαστεί μία σειρά εκπομπών. Αλλά θέλω κλείνοντας να σας μεταφέρω την άποψη που διατύπωσε ο Μιχάλης Μπάκας, ο εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων, με αναφορά τις μελέτες που αναμένεται να εκπονηθούν το επόμενο διάστημα για τις περιοχές Natura. Και η πρόταση που κατέθεσε είναι ότι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το απολιθωμένο δάσος Ιγρίου, και ο διευθυντής του, ο Νίκος Ζούρος, είναι ο πλέον κατάλληλος, είτε ως πρόσωπο είτε ως φορέας, να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, ούτως ώστε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Λέσβου να μην αφανιστούν στη λογική ότι κάποιοι ευνοούνται από το να μην υφίσταται μια μελέτη Natura με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ή κάποιοι άλλοι είναι υπέρμετροι οπαδοί το να διατηρηθούν ως έχουν εις βάρος μιας αλφα σχετικής μορφής ανάπτυξης. Ποια είναι η δική σας άποψη από αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος είναι ο βασικός παράγοντας, το βασικό πλεονέκτημα, μαζί με τον πολιτισμό που διαθέτει η Λέσβος, προκειμένου να οδηγηθεί σε ουσιαστική ανάπτυξη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνουν οι μελέτες, να ολοκληρωθούν επιτέλους αυτές οι μελέτες, να καταγράψουμε τι έχουμε, και προφανώς ο σκοπός τέτοιων μελετών δεν είναι να αναστείλουν δραστηριότητες, αλλά να θέσουν κάποιους κανόνες. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα αν γίνουν αυτές οι μελέτες και ολοκληρωθούν. Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούμε να υλοποιηθεί η μελέτη για τη Δυτική Χερσόνησο. Γιατί κύριε Σταθίου, πιστεύω ότι το απολιθωμένο δάσος είναι ένα πραγματικό απτό παράδειγμα ότι τίποτα δεν σταμάτησε, αντίθετα πάρα πολλές δραστηριότητες ενισχύθηκαν μέσα από την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους. Και το απολιθωμένο δάσος είναι επίσης μια περιοχή Natura. Δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα παραγωγική η οποία να έφερε πόρους σε αυτό το νησί, η οποία να σταμάτησε γιατί έγινε η ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους. Αντίθετα, υπάρχουν καταλήμματα, υπάρχουν εστιατόρια, υπάρχει τουριστική κίνηση, υπάρχουν οι γυναικοί συνεταιρισμοί, υπάρχουν οι μικροί παραγωγοί οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους στους επισκέπτες. Και τώρα με είναι ένας λιμάνι μηχανισμός ανάδειξης. Προφανώς και τα έργα τα οποία γίνονται, τόσο ο δρόμος Καλονής Ιγρίου, τα αποχετευτικά που έγιναν στην περιοχή την προηγούμενη δεκαετία, σήμερα το λιμάνι, ποτέ δεν θα είχαν προγραμματιστεί αν δεν υπήρχε αυτή η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Επομένως, η ανάδειξη των φυσικών πόρων, κατά την άποψή μου, όχι μόνο δεν είναι σταμάτημα, φρένο στην ανάπτυξη, αλλά είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης. Κύριε Ζούρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την παρουσία σας και για τα όσα αναφέρατε, πολύ σημαντικά, άξια λόγου και άξια προσοχής από τους άμεσα εμπλεκόμενους ανθρώπους, ούτως ώστε έτσι αυτό το άρμα της ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού που όλοι περιμένουμε, να γίνει η αρχή, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί με αίσιο τέλος. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ.